Και το χρόνο να είμαστε γερέ. Να υποθέσω είναι πρώτη χρονιά. Πάλι έχουμε και την εικόνα ή... Ποιος θα την έχει. Μαρία Τουγιά. Η Χριστίνα πρέπει να την έχει. Γεια σου. Έλα,
Γεια, τι κάνετε? Καλά είσαι? Τραβά, πάει, τραβά! Ναι, τι να κάνω? Για να τραβάει άμαξι, α είναι άλλα τα άμαξι και άλλα τα. Δεν ξέρω, τα πα. Όχι, Παίξε! Για πρίμψ! Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε.
μυαλό. Από τους συνάδες. Ανάψε τα φώτα. Thank you.
Ο Αντώνης ο Λουγάνης με τον Αχιλέα, ο Άγγελος Αψόκαλος με τον Αραπίνα, ο Παναγιώτης Αντώνογλου Μελίσσα, ο Γιώργιος Δούχας με τη Λατίνα, ο Νικόλαος Κυριάκου Στεφανία, ο Μάριος Εγκλαζόπουλος με την Χαραυγή. Ταξιαρχούλα Κάιτατζη με τον Μάριο και Ταξιαρχούλα Κάιτατζη με την Όλγα. Θα παρακαλέσω να περνάνε τα άλογα με τη σειρά τα οποία θα τα καλούμε εδώ στην Επιτροπή. Θα αρχίσουμε εντός 5 λεπτών να ετοιμάζεται με το νούμερο 1 ο Παναγιώτης Σταυρινός. Αυτός είναι ο Ερμής ιδιοκτησίας Παναγιώτης Σταυρινού. Τα άλογα θα φεύγουν από πάνω όσα περνάνε από εδώ. Ο Ερμής. Και να έρθει τώρα με το νούμερο 2 η Καρολάιν, ιδιοκτησία Στέλιου Σταυρινού.
Η Επιτροπή συμφώνησε εδώ για να βαθμολογήσουμε. Δεν βαθμολογάμε μόνο το άλογο σαν θεωρία, αλλά γενικά όλο το πακέτο, στο πούμε δηλαδή αναβάτη, σέλα και συμπεριφορά ανθρώπου και αλόγου. Αυτός είναι με το νούμερο 2, είναι η Καρολάιν, ο Στέλιος Σταυρινός. Καράλοπο Καπιωτέλη. Παρακαλέσω λίγο να μην φεύγουν τόσο γρήγορα τα άλογα για να μπορούμε λίγο να διακρίνουμε ορισμένα πράγματα για να μην βάζουμε τους ίδιους βαθμούς. Αγιασότη. Κώστας Αγιασότης με την Λιδία. Σήκω και πέρασε πίσω μου. Με το νούμερο 5 η Στρατούλα, ιδιοκτησία Χαβιαρίδη Στρατούλα. Με το νούμερο 5 η Στρατούλα, ιδιοκτησία Χαβιαρίδη Στρατούλα. Χαβιαρίδη Ευστρατεία με την Φοράνα Στρατούλα. Ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου με την Αλεξάνδρα να έρθει τώρα. Είναι το νούμερο 6. Αυτή είναι η Φοράδα Αλεξάνδρα, ιδιοκτησίας Χατζηνικολάου Βαγγέλη. Με το νούμερο 7 τώρα ο Αντώνης Σουλογάνης με το άλογο Αχιλλέας. Το άλογο Αχιλλέας. Νούμερο 7 λοιπόν ο Αχιλλέας, ιδιοκτησίας Αντώνη Σουλογάνη. Με το νούμερο 8 τώρα η Αραπίνα, ιδιοκτησίας Άγγελου Αψόκαρδου. Το αυτοκίνητό μας. Σοβαρή. Αραπίνα, ρε μάνα.
Νούμερο 8, Αραπίνα. Αψόκαρδος Άγγελος. Από ό,τι είπε η Μαρία, πήγε στην μετέρα της να πηγαίνει. Τέλειο! Θα παραπώ κι εγώ μαζί. Όχι! Εσύ δεν κάθε εδώ. Χρήστο, ρε, Ραπίνα. Με το νούμερο 9 τώρα η Μελίσσα ιδιοκτησίας Παναγιώτη Αντώνογλου. Να περιμένει λίγο να περάσει το αυτοκίνητο και μετά. Μελίσσα λοιπόν με το νούμερο 9, ιδιοκτησίας Αντώνογλου Παναγιώτη. Με το νούμερο 10, η Λατίνα ιδιοκτησίας Δούκα Γεώργιο. Η Λατίνα με το νούμερο 10, Δούκας Γεώργιος ιδιοκτήτης. Αυτό είναι δικό. Μαλακία. Τι ώρα είναι. Και εσύ τέτοιο ώρα. Τι ώρα είναι. Είναι και έγκυος. Να ρίξτε να το δείτε τα τρία. Δεν έχω έλα. Με το νούμερο 11 η Στεφανία ιδιοκτησίας Κυριάκου Νικόλαου. Περίμενα λίγο να περάσω από το κινητά. Στεφανία νούμερο 11 Κυριάκου Νικόλαου. Η Χαραυγή ιδιοκτησίας Εγκλεζόπουλου Μάριο να έρθει τώρα. Νούμερο 12, Χαραυγή ιδιοκτησίας Εγκλεζόπουλου Μάριο. Με το νούμερο 13 η ταξιαρχούλα Κάιτατζη με την φοράδα Όλγα. Ταξιαρχούλα Ψαραδέλη, με συγχωρείτε. Με το νούμερο 1 Κουκλιαμπής Γεώργιος με τη Δάφνη. Επαναλαμβάνω, τα ημικαθαρόημα τώρα με το νούμερο 1 η Δάφνη ιδιοκτησίας Κουκλιαμπή Γεώργιο. Τα έπαθλα είναι και για τις δύο κατηγορίες, ο πρώτος κύπελο, ένα σακί γιουλάφι 50 ευρώ ανθοδέσμη, ο δεύτερος ένα κύπελο, ένα γιουλάρι 30 ευρώ και ο τρίτος ένα κύπελο και ένα γιουλάρι και ανθοδέσμες σε όλους. Αυτή είναι η Δάφνη, ιδιοκτησίας Κουκλιαμπή Γεώργιου. Να έρθει με το νούμερο 2 τώρα η Αγγέλα, ιδιοκτησίας Καρμύρη Ελευθέριου. Νούμερο 2, Αγγέλα. Περνάει τώρα και η Αγγέλα, ιδιοκτησίας Καρμύρη Ελευθέριου.
Να έρθει τώρα με το νούμερο 3 ο Αλής Δευτουσίας Παναγιώτη Καραμάνη. Αυτός είναι ο Παναγιώτης Καραμάνης με το άλογο Αλής. Και να έρθουν τώρα τα δύο ντόπια άλογα που δεν φοράδες που περάσαμε. Το νούμερο 13, η Όλγα Σαραδέκη Ταξιεργούλα και ο Μάριος Κάιταζη Ταξιεργούλα. Και τώρα θα περιμένετε λίγο για να δώσουμε τα αποτελέσματα. Ιδιοκτησίας Παναγιώτη Καραμάνη με 30,5 και τρίτος είναι η Αγγέλα Καρμίρη Ελευθέρω με το πήρε 30 βαθμούς, επαναλαμβάνω. Με 34,5 η Δαβλή Ιδιοκτησίας Γεώργιο Κουκλιαπή. Με 30,5 ο Αλής Ιδιοκτησίας Καραμάνη Παναγιώτη και με 30 η Αγγέλα Ιδιοκτησίας Καρμίρη Ελευθέρω. Πες να περάσουμε. Μην κάνουμε να περάσουμε αυτή και μετά να κλείσουμε. Να περάσουμε. Να γίνει απονομή και μετά. Να περάσουμε, να γίνει απονομή και μετά συνεχίζουμε στην άλλη κατηγορία. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα με το νούμερο 2 η Αγγέλα, Ιδιοκτησίας Καρμίρη Ελευθέριου. Ένα κύπελο, ένα τσουβάλι γιουλάφι. Αυτή είναι η Αγγέλα, Ιδιοκτησίας Καρμίρη Ελευθέριου. Παίρνει το κύπελο και ένα τσουβάλι γιουλάφι. Ευχαριστούμε από τον κύριο Γασομανίδη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή του. Να έρθει τώρα ο δεύτερος νικητής
με το νούμερο 3 ο Αλής ιδιοκτησίας Καραμάνι Παναγιώτη. Ο δεύτερος θα πάρει ένα κύπελο, ένα σακίδι λάφι προσφορά του Σομαλίδη και 30 ευρώ. Ο Αλής λοιπόν, Καραμάνης Παναγιώτης ιδιοκτήτης, ένα κύπελο, 30 ευρώ και ένα σακίδι λάφι. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη. Να έρθει τώρα ο πρώτος νικητής η Δάφνη ιδιοκτησίας Σκοπιαπή Γεώργιου. Παναγιώτη, αν δεν μπορείς κατέβω, σε παρακαλώ και τράβα το άλογο για να συντονεύουμε. Για να δούμε ποιος φέρει το πρώτο βαβρέο. Να έρθει η Δάφνη, η ιδιοκτησία στο Γκαμπή Γεώργιο. Θα πάρει το κύπελο, θα πάρει ένα σακί ζουλάρι, 50 ευρώ, μία φοντέσμη. Τα έπρεπε να τα απονείμε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κ. Σιωβαγής Εστράτιος. Τον οποίο θα ευχαριστούμε και για την προξενία του. Αυτή λοιπόν είναι η πρωταθλήτρια, η Δάφνη, η διευθυνσία Σκοπιαπή Γεώργιο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του. Το Μερμή ιδιοκτησία Σταυρινού Παναγιώτη, ο οποίος πήρε 35,5 βαθμολογία. Αλλά έχουμε τώρα το εξής. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν δύο άλλο με το νούμερο 10 η Λατίνα του Νούκα Γεώργιου και το νούμερο 14 ο Μάριος ιδιοκτησίας Κάιτατζη Ταξιαρχούλας. Με το νούμερο 13 πάλι η Ταξιαρχούλα Σαραδέλη με την Όλγα έχει 33,5, άρα θα περάσουνε και ο Μάριος. Με το νούμερο 14 ο Μάριος θα ξαναπεράσει, με το νούμερο 13 η Όλγα και με το νούμερο, με συγχωρείτε, το 10 η Λατίνα ιδιοκτησίας Δόκα Γεώργιου. Ας αρχίσουμε από τη Λατίνα ιδιοκτησίας Δόκα Γεώργιου να περάσει ξανά για να πάρει βαθμολογία. Αυτή είναι η Λατίνα, η Οδυσσία Δούκα Γεώργιου, η οποία τώρα συναγωνίζεται με τα άλλα τα δύο, το 14 το Μάριο και την Όλγα το νούμερο 13 για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Ευχαριστούμε. Thank you.
πάμε. Περνάμε πολύ σαν να κάνουμε καγόνα. Τα ξεργούλα και η Όλγα Ψαραδέλη. Τα ξεργούλα αποσύρεται ο Μάριος, η διοκτησία της Χάιτατζη, και έτσι τη δεύτερη θέση παίρνει η Όλγα Ψαραδέλη, τα ξεργούλα από την πρώτη βαθμολογία με 34 βαθμούς και με το νούμερο 10 η Λατίνα, ούτως ή άλλως ήταν τρίτη. Επομένως η κλήρωση, η επιτροπή έβγαλε με το νούμερο 1 πρώτο 35,5 τον Ερμή Σταυρινού Παναγιώτη. Δεύτερο με το νούμερο 13 την Όλγα Ψαραδέλη τα Ξεργούλα και με το νούμερο 10 τρίτο τη Λατίνα Δούκα Γεώργιου. Θα παρακαλέσουμε τώρα να έρθει η Λατίνα ιδιοκτησίας Δούκα Γεώργιου να πάρει τα έπαθλάτες. Είναι ένα κύπελο και ένα σακί γιουλάδι που φοράνε στο μανίδι. Επειδή είχε μικρό, ήταν μια γέννητη φοράδα, δεν θα την ξαναφέρω να περάσω την αγορά μέσα. Τα έπαθλα θα τα πάρει η αναβάτρια, λοιπόν. Η Όλγα, η δεύτερη νικήτρια, διευθυνσίες Ψαραδέλη, τα ξεργούλα, παίρνει ένα κύπελο, ένα γιουλάρι και 30 ευρώ. Ευχαριστούμε. Και να έρθει τώρα ο νικητής με το νούμερο 1, ο Ερμής, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Σταυρινού, να πάρει τα έπαθλά του. Ευχαριστούμε εσάς που τιμήσατε αυτές τις εκδηλώσεις. Το Μυθικό Σύλλογο, τον πρόεδρο του χωριού που μας προσέγγισε και το Γκρέμι θα συνεχιστεί στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ευχαριστούμε και τον χρόνο. Δάσκαλο να πάρτε. Επίσης ο δεύτερος νικητής η Όλγα, διοκτησίας Ψαραδέλη τα Ξεργούλα, επιστρέφει τα χρήματα και τα δίνει στον σύλλογο. Να ευχαριστούμε. Μπράβο μου. Μπράβο. Πάμε.